Έτσι τα έφερε η ζωή που σήμερα έχουμε την έναρξη του Μουντιάλ στο Κατάρ. Ένα άθλημα, το ποδόσφαιρο, γέννημα θρέμα του λαού και της εργατικής τάξης που τολμημένονται οι λίγοι, που στο βωμό το business του παγκοσμίου κυπέλου είναι απλήρωτοι 35.000 εργάτες, κύρια μετανάστες, που για 5.760 λεπτά ποδοσφαίρου για κέρδος 18 δισεκατομμύρια δολάρια, και όλα αυτά θα πάνε βέβαια στις μεγάλες εταιρείες, θυσιάστηκαν πάνω από 7.000 ζωές εργατών για να φτιαχτούν τα έργα που χρειάζονταν. Αντί για γιορτή των λαών, σφαγή των εργατών. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Και όλα αυτά δεν είναι μια κακή παρένθεση. Σε ένα σύστημα που τρέχει στη χώρα μας με ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από το 7,5%. Με τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ να έχουν τζίρους ρεκόρ και σαράφια τους να βάζουν αντικλεπτικά σε βρεφικές τροφές. Κατάδια και παρακμή. Να μην δεχτούμε παιδάκι να κλαίει επειδή δεν έχει να φάει. Ένα σύστημα που οι εργάτες αλουμίλ μόλις ένα εξάμηνο έβγαλαν από τη δουλειά τους τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας. Κέρδη 40 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό ίσο με τους μισθούς, τις ασφαλιστικές εισφορές, ή μάλλον και τις ασφαλιστικές εισφορές, χιλίων εργαζομένων για τα επόμενα περίπου 3 χρόνια. Ποιο το πόνους εργοδοσίας, πάνω από 50 απολύσεις και η καταμέτρηση συνεχίζεται. Στη Μαλαματίνα, με τζίρο δεκάδων εκατομμυρίων, την ώρα που το κράτος κούρεψε πάνω από το 90% των χρεών, τι δώρο έκανε η εργοδοσία, κλείσιμο τμήματων και απολύσεις. Και από εδώ εκφράζουμε τη στήριξή μας στο μεγάλο αγώνα των εργαζομένων της Μαλαματίνα, που έχουν απέναντί τους όλο το αντεργατικό πλαίσιο όλων των κυβερνήσεων, αλλά έχουν την στήριξη της εργατικής τάξης και φυσικά του ΚΚΕ. Και κάποιοι μπορούν να πούν, μήπως έξω είναι καλύτερα. Πριν λίγες μέρες εξαγοράστηκε το Twitter με 44 δισεκατομμύρια. Στο όνομα των δύσκολων καιρών, ο νέος ιδιοκτήτης ανακοίνωσε 3.700 απολύσεις, περίπου το μισό προσωπικό. Μάλιστα προχθές, ο κύριος Έλον Μάσκ είπε στους, αυτός είναι ο ιδιοκτήτης, είπε στους εργαζόμενους, ή λιώνετε στη δουλειά ή απολύεστε. Σε λίγες λέξεις δηλαδή, πώς βγαίνει το κέρδος ή πώς ο Μάσκ έκανε περιουσία 219 δις με το επιχειρηματικό δαιμόνιο του ξεζουμίσματος των εργαζομένων. Πριν ένα χρόνο το Facebook, τώρα λέγεται Meta, έφτασε το 1-3 σε κεφάλαιο. Ποιο το αποτέλεσμα? Σχεδόν 100 απολύσεις στο δευτερόλεπτο. Με ένα τέτοιο ρυθμό θα γίνουν οι 11.000 απολύσεις που αποφασίστηκαν. Αντίστοιχα στην Amazon, αυτές τις μέρες 10.000 εργαζόμενοι θα βρεθούν στον δρόμο. Συμπέρασμα, μετά τα 3 εκατομμύρια κερδοφορίας εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, αρκούσε μια πτώση της μετοχής για να φέρει αυτές τις χιλιάδες απολύσεις. Αυτά είναι τα κέντρα καινοτομίας και η ψηφιακή οικονομία που διαφημίζονται και εδώ στη Θεσσαλονίκη σαν φάρμακο που θα γιατρέψει τα στραβά του καπιταλισμού. Ή μάλλον η 22χρονη μαθητευόμενη εργάτρια στην Ιταλία που πρόσφατα σκοτώθηκε στη δουλειά. Είναι ελληνικό φαινόμενο. Ποια η αιτία? Η εργοδοσία είχε σκόπιμα αφαιρέσει ένα προστατευτικό εξάρτημα από τη μηχανή για να δουλεύει πιο γρήγορα, αυξάνοντας την παραγωγή κατά 8%. Αυτά γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν αποτέλεσμα των λειψών μέτρων ασφάλειας χώρους δουλειάς, των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, των αυξήσεων στα όρια συνταξιοδότησης. 25.000 εργαζόμενοι θα χάσουν στην Ευρώπη τη ζωή τους
τα επόμενα 7 χρόνια για τα κέρδη των λίγων. Αυτή είναι η πρόβλεψή τους. Στη χώρα μας, μόνο φέτος, το 2022, μαύρο ρεκόρ, με πάνω από 60 θανάτους εργατών και η καταμέτρηση συνεχίζεται. Ένα σύστημα που με αφορμή την υπόθεση βιασμού του 12χρονου κοριτσιού πάει να συγκαλύψει το κοινωνικό έδαφος που γεννά τέρατα και αφήνει τα παιδιά ευάλωτα σε πολύμορφη βία των κυβωτών του τρόμου. Είναι το έδαφος που επιτρέπει σε 218 εκατομμύρια παιδιά 5 έως 17 ετών σε όλο τον κόσμο να δουλεύουν. Είναι το έδαφος στη χώρα μας που ενώ το κράτος δίνει απλόχερα 15 ζεστά δισεκατομμύρια για επενδύσεις για τα κακοποιημένα παιδιά, για τις αντίστοιχες δομές, το κονδύλι είναι μόλις 280 χιλιάρικα ευρώ. Το ΚΚΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους σε αυτή τη σαπίλα πόρια του καπιταλισμού, στα κόμματα του κατεστημένου, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟ, Μέρα 25, Βελόπουλος, ακροδεξιά μορφώματα που μας λένε ότι αυτό το σύστημα φτιασιδώνεται, διορθώνεται, καμιά ανοχή, καμιά αναμονή. Γιατί έχουμε πλέον πείρα. Πριν το 2009, πριν ακόμα ξεσπάσει η κρίση, όλα τα αστικά κόμματα, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, έλεγαν στο λαό να μην έχει μεγάλες απαιτήσεις, να εδραιωθεί η πορεία της χώρας στο ευρώ, εδώ είμαστε εμείς, θα φάμε όλοι μετά με χρυσά κουτάλια. Μετά έρθει η καπιταλιστική κρίση. Και ο δράκος ήταν ο κίνδυνος της χρεοκοπίας, άρα τα κεφάλια μέσα και βλέπουμε. Μετά την κρίση έλεγαν να στεριώσει η ανάπτυξη και βλέπουμε. Μετά έρθει η πανδημία και έλεγαν τώρα να τελειώνουμε με την πανδημία και βλέπουμε. Και τώρα ο εμπεριαλιστικός πόλεμος και η ενεργειακή φτώχεια που μας λένε να ετοιμαστούμε για δύσκολους χειμώνες, να ετοιμαστούμε για τα χειρότερα και βλέπουμε. Και τι είδαμε? Ο νέος που δουλεύει στον εψηφισμό με 713 ευρώ, δηλαδή με τον κατώτατο, στην καλύτερη περίπτωση γιατί περισσότεροι ούτε αυτό παίρνουν, δεν του φταίει η τύχη του. Ευθύνη έχουν αυτοί που διαμόρφωσαν να αποφασίζεται ο κατώτατος μισθός από την εκάστοτε κυβέρνηση και μάλιστα με την αρχή της ανταγωνιστικότητας. Ο εργαζόμενος στην βιομηχανία που δεν τα βγάζει βόλτα, αυτός και η οικογένειά του δεν φταίει ο ίδιος. Τρεις κυβερνήσεις άλλαξαν από το 2011. Δύο ρεκόρ έφεραν. Πρώτο ρεκόρ. Μείωσης μέσου μεικτού μισθού από τα 1.400 ευρώ στα 1.072 και δεύτερο ρεκόρ, ρεκόρ 15 ετίας των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο με αύξηση κερδών κατά 91%. Το ότι πλέον τα νέα παιδιά δεν ξέρουν τι είναι σύμβαση αορίστου χρόνου, συλλογική σύμβαση και δουλεύουν λάστιχο είναι γιατί το επιτάσσει στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όλα τα κόμματα του κατεστημένου έχουν ευαγγέλιο ανάμεσά τους και ο ΣΥΡΙΖΑ που σε εργαζόμενους σε ΙΑΘ τι είπε βγήκαν αυτές τις μέρες εκεί πέρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τους εργολαβικούς εργαζόμενους γιατί αυτό είναι το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ απλά αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτά έλεγαν και μετά βέβαια πήραν εργολαβία από το Instagram για να ανεβάσουν φωτογραφίες και να δείξουν ότι είναι δίπλα στους εργαζόμενους. Η εμποροϋπάλληλος που δεν ξέρει τι ώρα θα σχολάσει δεν ευθύνεται σου ότι δεν οργανώνει καλά το πρόγραμμά της για να δει τα παιδιά της. Ο νόμος Χατζηδάκη απογείωσε τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, χτίζοντας πάνω στους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ, που ψήφισε 32 Κυριακές δουλειά για το εμπόριο και άλλους κλάδους. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, που δεν έχουν δώρο Χριστουγέννων, δεν είναι επειδή τους ξέχασε ο Άι Βασίλης. Ακριβώς. Αλλά γιατί από το 2012 που καταργήθηκε ο 13ος και 14ος μισθός, όλες οι κυβερνήσεις ξέχασαν να πάρουν πίσω αυτό το μέτρο. Αυτά έφερε το περίμενε. Αυτά. Καμιά έκπληξη. Άλλωστε και τώρα
πάνω από το 70% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα έχει ψηφίσει πάνω από το 50%. Ανάμεσά τους και τα μισά άρθρα του νόμου Χατζηδάκη που δήθεν θα ανατρέψει αν βγει κυβέρνηση. Και δεν είναι μόνο το τι έχουν κάνει, αλλά και ότι όλοι μαζί γράφουν το σενάριο στο έργο «Να δεις τι σου έχω για μετά». Είτε αυτό αφορά το νέο υπερμνημόνιο του λαού, το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε την κοινή στρατηγική στην ενέργεια με την πράσινη μετάβαση, είτε την πλήρη συμφωνία στα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, με κίνδυνο ακόμα και τη ζωή μας. Όλων αυτών δηλαδή που μας έχουν φέρει ως εδώ. Τα σχέδια τους ανατραπούν μόνο αν ο λαός ξεσηκωθεί. Γι' αυτό κάνουν τα πάντα για να μείνει θεατής. Γι' αυτό και η πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης δεν λέει κουβέντα για τις μεγάλες απεργίες στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας βέβαια, όπως η μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση σε 9 Νοέμβρη. Όλα αυτά που είναι δηλαδή ανάσες αισιοδοξίας. Γι' αυτό και θέλουν τη δυσαρέσκεια του κόσμου αυτά τα κόμματα και οι δυνάμεις στο κίνημα να την κάνουν σκαλοπάτι για να φορέσει ο Μανολιός τα ρούχα του αλλιώς. Να γίνει ντεκόρ, ο κόσμος δηλαδή, για μια αλλαγή κυβέρνησης σε ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί. Γι' αυτό ακριβώς οξύνουν τον αντικομουνισμό, στοχοποιούν το εργατικό κίνημα, φτιάχνουν πλαίσιο πιο αντιδραστικό ενάντια στους αγώνες, στα σωματεία, τους συνδικαλιστές. Έτσι σένουν στα δικαστήρια αγωνιστές, όπως η πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, το σύντροφο Συρίγο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και γραμματέα της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, τους συνδικαλιστές στη Μαλαματίνα και άλλους. Τι δείχνουν όλα αυτά? Φόβο. Φόβο γιατί ξέρουν ότι δεν είναι ανίκητοι. Τις ρογμές τους ο λαός να τις μεγαλώσει και όχι να δώσει ανάσταση στο σύστημα. Φοβούνται γιατί οι αγώνες του προηγούμενου διαστήματος ήταν ανάσα αισιοδοξίας, παραδείγματος, έφεραν κατακτήσεις σε μια σειρά χώρους, όπως η Λάρκος, η Κόσμος, στην E-Food, αποτέλεσαν παράδειγμα στο Βαρβαρέσο, στη Μαλαματίνα, υπέγραψαν σύμβαση με σημαντικές αυτές τους οικοδόμους κτλ. Και όλα αυτά πώς τα κατάφεραν? Τα κατάφεραν γιατί οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους χώρους δεν παράσαν τις δίκες διεκδικήσεις τους στη δευτέρα παρουσία της προσμονής για κυβερνητικές εναλλαγές. Γιατί δεν ανέχτηκαν τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα για περισσότερες καπιταλιστικές επενδύσεις ως λύση στα προβλήματά τους. Γιατί δεν πάτησαν την πανανόφλουδα για αγώνες στα όρια των αντοχών της οικονομίας, δηλαδή τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί δεν τσίπησαν στις μειωμένες απαιτήσεις με τις παροχές κοροϊδία, τα pass, τα voucher, τα καλάθια καπαμά. Γιατί δεν σήκωσαν τα χέρια ψηλά όπως καλούσε η κυβέρνηση μέσα στην πανδημία, δεν έπεσαν στην παγίδα του «θα λογαριαστούμε μετά», όπως έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τσίπησαν στην αναμονή. Γιατί δεν είδαν ως λύση τα παζάρια των εργαζόμενων με την εργοδοσία για το πόσα λιγότερα θα χάσουμε, όπως καλεί να κάνουν η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ. Γιατί δεν έδωσαν τη μάχη γενικά, αλλά εκεί που εργάτης βιώνει την εκμετάλλευση, στο χώρο δουλειάς, σε σκληρή κόντρα με την εργοδοσία και τους νόμους που τη στηρίζουν. Και για όλα αυτά είμαστε πολύ περήφανοι που σε αυτούς και άλλους τους αγώνες τα μέλη του κόμματός μας ήταν μπροστά, έδιναν το παράδειγμα και μαζί με άλλους πρωτοπόρους εργαζόμενους οργάνωσαν την πάλη. Ας σκεφτούμε τι θα συνέβαινε αν αυτοί οι αγώνες γενικεύονταν. Γι' αυτό παλεύει και δρά καθημερινά το ΚΚΕ. Σε αυτό το δρόμο κάνουμε τους εργαζόμενους, στο λαό, να συμπορευτούμε μαζί. Μαζί με το ΚΚΕ για να βαθύνουμε τα ρήγματα στην αντιλαϊκή πολιτική. Για να μεγαλώσει η απειθαρχία στους αντεργατικούς νόμους που υπάρχουν και αυτούς που ετοιμάζουν, όπως αυτό στην υγεία. Όπως κάναμε δηλαδή όλο το προηγούμενο διάστημα και έμειναν στα χαρτιά σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ο απεργοκτόνος νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, οι νόμοι ενάντια στις διαδηλώσεις, την πανεπιστημιακή αστυνομία, ο νόμος Χατζηδάκη της Νέας Δημοκρατίας.
Γιατί στους δύσκολους καιρούς, με κίνδυνο ο λαός να χύσει το αίμα του για να φέρει το φαΐ, πρέπει να δυναμώσει η λαϊκή πάλι για καμιά εμπλοκή και συμμετοχή της χώρας στο πόλεμο. Όπως έκαναν οι εργάτες συνάδελφοί μας στον ΟΣΕ, με μπροστάριδες στους κομμουνιστές που δεν δέχτηκαν να μεταφέρουν πολεμικό υλικό στην Ουκρανία. Γιατί ο λαός είναι αυτός που μπορεί να υπερασπίσει τη χώρα αν χρειαστεί και όταν χρειαστεί, με στόχο να ανατρέψει τις αιτίες που δημιουργούν τους πολέμους. Χωρίς να δείξει εμπιστοσύνη στις αστικές κυβερνήσεις για να ξεμπερδέψει με τα σχέδια των εκμεταλλευτών. Μαζί με το ΚΚΕ για να ανοίξουμε το δρόμο για μια καλύτερη ζωή. Τις προάλλες του Βαρβαρέσου που ήμασταν, οι εξειδικευμένοι εργάτες δούλευαν στα υπερσύγχρονα μηχανήματα που έφτιαξαν άλλοι εργάτες σε άλλες εταιρείες και εργοστάσια, μέσα σε ένα κτίριο που έκαναν οικοδόμοι, μηχανικοί, με πρώτες ήττες από τη δουλειά αγροτών και εργατών γης. Από όλη αυτή την εικόνα, τι έλειπε? Και παρόλα αυτά δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα να δουλέψει ο κόσμος. Η εργοδοσία. Αυτή έλειπε. Αυτή η εικόνα είναι παντού σε όλους τους χώρους δουλειάς, γι' αυτό και όταν ο εργάτης απεργεί, τα αφεντικά παράγουν μόνο απειλές, είναι άχρηστοι. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχουν όλες οι δυνατότητες τώρα, σήμερα, να ζήσουμε καλύτερα, ο λαός να απολαμβάνει το πλούτο που παράγει. Αυτά τεκμηριώνονται στο πρόγραμμα του ΚΚΕ, που καλεί το λαό να παλέψει για τη μοναδική διέξοδο, τη σοσιαλιστική, κομμουνιστική προοπτική. Προϋπόθεση για την ανατροπή είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι να γίνουν πρωταγωνιστές. Η ανησυχία για το μέλλον, η οργή μας, η αγανάκτησή μας, να μην γίνουν λίπασμα για το ξέπλυμα του πολιτικού σκηνικού και εναλλαγής αντεργατικών κυβερνήσεων. Να γίνουν όπλο για το δυνάμωμα του κινήματος, την ένταξη νέων εργαζομένων στα σωματεία, τη δράση για την κλιμάκωση των αγώνων μας, ιδιαίτερα μετά και τη μεγάλη απεργία στις 9 Νοέμβρη. Με συμμετοχή στο σωματείο, με δράση στον αγώνα για όλες τις διεκδικήσεις, για να δυναμώσουμε το κίνημα παντού και αυτό να ενωθεί σε ένα μεγάλο πανελλαδικό ποτάμι που θα σαρώσει σχεδιασμός εργοδοσίας, κράτους και κυβερνήσεων. Με κλιμάκωση σε κάθε χώρο δουλειάς, κλάδο, γειτονιά, για ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, για ρεύμα και βασικά αγαθά φθηνά για όλο το λαό, για κατάργηση των αλλικών φόρων, για να μην πάρει κανένα κοράκι το σπίτι εργατικής λαϊκής οικογένειας. Γιατί σε τελική ανάλυση, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Ένα τέτοιο κίνημα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της είναι προϋπόθεση για να δυναμώσει η μαχητικότητα του λαού, να πιστέψει στην αστήρευτη δύναμή του. Με τέτοιους αγώνες και με ισχυρό ΚΚΕ μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο για ριζικές αλλαγές στην κοινωνία και την οικονομία. Γιατί η ζωή είναι μικρή. Γι' αυτό επήγει να αφήσουμε στην άκρη την παραλυτική λογική της αναμονής. Γιατί ανυπομονούμε να ζήσουμε καλύτερα. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο και μια ώρα αρχίτερα πρέπει να ξεμπερδεύουμε με τα παράσιτα.